quedaron sin nido. Ángel rebelde, ángel salvaje, deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje. Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo, eres la ternura y yo soy el consuelo. Οικία Κομπαρούμπια, καλησπέρα σας. Γεια σου, γριούλα μου. Αχ, γε μου, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω. Μου έλειψες, θέλω να σε δω και να σ' αγκαλιάσω, παιδί μου. Και θέλω πολύ να γνωρίσω την κοπέλα για την οποία μου έχεις μιλήσει και που χάρη σε αυτήν ξεπέρασες τη Λουτσία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σου τηλεφωνώ. Γιατί θέλω να μιλήσεις με τη Ρούμπη, τουλάχιστον μέσω τηλεφώνου, έτσι. Περίμενε, στη δίνω. Ναι, πεθερούλα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, νυφούλα μου. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω. Ο Βισέντε μου έχει πει πολλά για εσένα. Ότι είσαι πολύ ξεχωριστή γυναίκα και με διαβεβαίωσε ότι είσαι και πανέμορφη. Α, είναι τόσο καλός. Η αλήθεια είναι πως ο γιος σας είναι σαν τον ήλιο. Είναι γλυκός. Να τον αγαπάς πολύ, Ρούμπι. Ο Βισέντε δεν έχει σταθεί τυχερός στον έρωτα. Μην τον πληγώσεις, σε παρακαλώ. Όχι, σας παρακαλώ μην ανησυχείτε. Σας υπόσχομαι πως θα τον κάνω τον πιο ευτυχισμένο άντρα πάνω στη γη. Και πως πολύ σύντομα θα γνωρίσω και εσάς. Συμφωνείτε, πεθερούλα μου? Οκ, φιλιά. Γεια. Τη γλυκιά. Πώς σου φάνηκε, μαμά? Αγάπη μου, μου φάνηκε πολύ χαριτωμένη. Έτσι είναι. Έτσι είναι, μαμά. Η Ρούμπη είναι η πιο γλυκιά γυναίκα του κόσμου. Είσαι πανέμορφη. Πανέμορφη. Hey, όχι, όχι, όχι δάκρυα απόψε, σε παρακαλώ. Όχι κλάματα, γιατί απόψε είσαι πριγκίπισσα, είσαι συγκλονιστική. Μου φαίνεται σαν ψέμα ότι είσαι εδώ και σ' αγγίζω. Δεν είναι ψέμα, κοριτσάκι μου. Είναι η αλήθεια. Και σου υπόσχομαι πως από εδώ και μπρος δεν θα ξαναχωρίσουμε ποτέ οι τρεις μας, ποτέ ξανά. Δεν θα χαθούμε ποτέ, στορκίζομαι. Αγαπημένη μου Έλενα, είσαι πιο όμορφη από ποτέ. Είσαι κούκλα, κούκλα αγάπη μου. Ίσως επειδή είχα χρόνια να νιώσω τόσο ευτυχισμένη όσο είμαι τώρα. Κι εγώ είμαι ευτυχισμένος. Πες μου, πώς είναι τα μάτια σου, βλέπεις καλά? Βλέπω περίφημα τώρα. Είναι πολλά αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Έχουμε τόσα να πούμε. Θα τα πούμε, αγάπη μου. Θα τα πούμε. Μόλις τελειώσει η παράσταση θα πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο και θα συζητήσουμε. Λουτσία! Είναι ζωντανός! Ο Αλεχάνδρο Βαλτερά μαζί! Τώρα θα σου σπάσω τα μούτρα, βλάκα. Έλα, έλα. Εσύ δεν μου σπάσεις τα μούτρα εμένα. Αρκετά, εντάξει, σταματήστε. Μπαμπά, μην τους αφήσεις να τσακωθούν, σε παρακαλώ. Λουτσία, θα έπρεπε να σε σπίτι σου να φροντίζεις τα παιδιά μας. Και όχι να σε δω με αυτό το γελίο υποκείμενο. Αν δεν υποφέρεσαι. Αρκετά. Φτάνει, 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 αρκετά, αρκετά. Αφήσέ με. Σταμάτα. Αφήσέ με. Σταμάτα. Φτάνει. Λιζέτ, πρέπει να μιλήσουμε. Αυτό που έκανες δεν ήταν καθόλου σωστό. Δεν θέλω να σε βλέπω με τον Καρμέλο. Δεν θέλω να είσαι με άλλον άντρα εκτός από τον μπαμπά μου, εντάξει? Άσε με! Άσε με και θα του δείξω! Έλα, έλα λοιπόν! Έλα. Άσε με! Άσε με, σταματήσεις! Δεν μ' ακούς! Πάμε σπίτι, Ραούλ! Πάμε! Σήκω και φύγε! Αυτό... αυτό δεν θα περάσει έτσι. Εννοείται. Όποτε και όπου θέλεις θα τα πούμε, ηλίθιε.
Τι ντροπή, Θεέ μου. Σε παρακαλώ, μπαμπά, πάμε. Δεν έχω διάθεση πια να δω τη συνέχεια. Πάμε. Ναι, παιδί μου. Έλα, πάμε. Πάμε. Αχ, τι ήταν αυτό πάλι. Θα το δείξω. Αγάπη μου, δεν μπορείς να απορρίπτεις τον Καρμέλο. Είναι καλός και με σέβεται. Αυτός δεν σε χώρισε από τον μπαμπά. Δεν είναι αλήθεια. Κοίτα, ο μπαμπάς και εγώ χωρίσαμε γιατί δεν ήμασταν ευτυχισμένοι. Γι' αυτό ακριβώς χωρίσαμε. Ο Καρμέλο μ' αγαπάει και με σέβεται. Κι εγώ το ίδιο, σε παρακαλώ αγάπη μου. Θα ήμουν ευτυχισμένη αν τον δεχόσουν. Ο Καρμέλο δεν θα πάρει ποτέ τη θέση του μπαμπά μου και δεν θα σου επιτρέψω να τον παντρευτείς, εντάξει, δεν θέλω. Είμαι ευτυχισμένη, θεία. Ο Βισέντε μου σύστησε τηλεφωνικό στη μητέρα του. Και αυτό θα πει ότι με αγαπάει στα αλήθεια. Αχ, καλή μου Ρούμπη, χαίρομαι τόσο μα τόσο πολύ. Δεν θα μου ξεφύγει αυτός ο άντρας, θεία. Αν ο Βισέντε δεν με παντρευτεί, να μην με λένε εμένα Ρούμπι Μοράντες. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Συγγνώμη για τη σκηνή, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ καθόλου. Αν σε πονάει να βλέπεις τη Λούτσια με αυτό που θα παντρευτεί, είναι γιατί δεν την έχεις ξεπεράσει ακόμα. Μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Μην το αρνείς, Ραούλ! Την αγαπάς παράφορα! Ευχαριστώ. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα συναντιόμασταν στο θέατρο και ότι θα έκανε τέτοια σκηνή. Ο Ραούλ φταίει γι' αυτό. Μη στεναχωριέσαι. Μια μέρα ο Ραούλ θα πέσει στα γόνατα και θα σου ζητήσει να τον συγχωρέσεις. Να είσαι σίγουρη. Το ίδιο θα κάνει και η γιαγιά σου και η ξαδέρφη σου. Μπαμπά, το μίσος σου είναι τόσο που με φοβίζει. Η γιαγιά σου έκανε μεγάλο κακό στον πατέρα σου και το ξέρω καλά. Λουτσία, κάποτε σου είχα πει πριν μάθω ότι ήσουν κόρη μου ότι η Ενριγέτα Κομπαρούμπια είναι κλέφτρα. Μου έκλεψε όλη την περιουσία μου. Παιδί μου, η εκδίκησή μου είναι παραπάνω από δικαιολογημένη. Σου τορκίζομαι αυτό. Μπαμπά. Η Ενριγέτα, η Κρίσταλ και ο Ραούλ θα πληρώσουν για την πίκρα που σου προκάλεσαν. Έχεις το λόγο μου. Αυτοί οι τρεις άθλοι θα γίνουν μαριονέτες στα χέρια μου. Έχω σχεδιάσει την εκδίκησή μου, Λουτσία. Το μόνο που θέλω είναι να με βοηθήσεις. Μόνο αυτό θέλω, παιδί μου. Μαζί, η μητέρα σου, εσύ και εγώ, θα τους εκδικηθούμε. Αγαπάς τη Λουτσία και ποτέ δεν πρόκειται να την ξεπεράσεις. Με παντρεύτηκες ξέροντας πως την αγαπούσα. Δεν στο έκρυψα ποτέ. Ναι, όμως είσαι ο δικός μου άντρας και έχεις υποχρεώσει. Σε παρακαλώ, σταμάτα να μου το λες συνέχεια αυτό. Φτάσαμε. Ευτυχώς έφτασες στο τέλος της αυτή η βραδιά. Λουτσία, Έλενα. Θέλω να ξέρετε ότι είστε ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου και υπόσχομαι να σας πάρω από αυτό το άθλιο μέρος που ζείτε. Μόλις ξαναπάρω την έπαυλη, θα ζήσουμε όλοι μαζί, οι τρεις μας, για πάντα. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδί μου. Να προσέχεις. Γεια. Όσο για σένα, Έλενα, οφείλω να ομολογήσω ότι απόψε ειλικρινά ήσουν μια αποκάλυψη για μένα. Θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Κι εγώ σ' αγαπώ. Πολύ. Λουτσία, συγγνώμη για αυτό που έγινε στο θέατρο. Μην ανησυχείς, Κλάουντιο. Λοιπόν, πάω για ύπνο. Μαμά, πάμε. Είμαι κουρασμένη. Εντάξει, γλυκιά μου. Συγγνώμη. Καληνύχτα, Κλαουντίο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Έλενα. Καληνύχτα. Γεια σου.
Λυπάμαι πολύ, κόρη μου, που πέτυχες το Ραούλ με την ξαδέλφη σου απόψε στο θέατρο. Το ξέρω. Η Κρίσταλ είναι όμορφη. Σ' άκουσα που το έλεγες. Και πρέπει να ομολογήσω ότι είναι μια πολύ ελκυστική και ξεχωριστή γυναίκα. Αλλά ειλικρινά μου φαίνεται αδιανόητο να προσποιείται με τόση επιτυχία ότι είναι ανάπηρη. Μαμά, δεν θέλω ο μπαμπάς να μπλέξει και το Ραούλ στην εκδίκησή του. Σε παρακαλώ, μην τον υπερασπίζεσαι. Σε γέλασε και κατέληξε να παντρευτεί άλλη, προς Θεού πια. Αν είναι δυνατόν. Μα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Ας αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Πήγαινε σε παρακαλώ να πάρεις τα παιδιά από τη Λόλα και πάμε για ύπνο. Ήταν μια νύχτα πολύ δύσκολη. Ναι, μαμά. Πάω. Αχ, πάω. Μην αργήσεις. Η Κρίσταλ ήθελε να σκοτώσει τον Αλεχάνδρο. Θα πρέπει να ήταν ξαφνικό για εκείνη να το συναντήσει ζωντανό. Όχι. Δεν το πιστεύω ότι ο Αλεχάνδρο Βαλντερά μαζί. Όχι. Κι όμως. Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια στο θέατρο να συνοδεύει τη θεία μου την Έλενα και την καταραμένη τη Λουτσία. Τι έκανε η Έλενα στο θέατρο? Το τι έκανε η Έλενα στο θέατρο δεν μας νοιάζει τώρα, γιαγιά. Το σημαντικό είναι ότι αυτός ο παλιάνθρωπος ζει. Γλίτωσε από τη μαχαιριά που του έδωσα, το καταλαβαίνεις. Εφτάψυχος είναι ο άτιμος. Αυτός ο άντρας μας κατάει στο χέρι. Αν τυχόν ο Βαλντεράμα το θελήσει, μπορεί να μας βάλει στη φυλακή. Για απόπειρα δολοφονίας, γιαγιά. Κινδυνεύουμε πολύ. Για άλλη μία φορά η κόρη μου είναι εναντίον μου. Και φταίει αυτός ο Βαλντεράμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να του βουλώσουμε το στόμα μια για πάντα. Το ξέρεις ότι ο μόνος τρόπος για να... για να το βουλώσει για πάντα είναι να το σκοτώσουμε. Ναι, ναι, το... όμως αν το επιχειρήσουμε ξανά θα μας υποπτευθούν στα σίγουρα. Ο γιατρός που σε παρακολουθούσε τότε όταν υπέφερες από τα νεύρα σου τα έχει τώρα με τη Λουτσία. Και σίγουρα πρέπει να είναι και φίλος του πατέρα αυτής της καταραμένης. Άρα για ξέρει η Λουτσία ότι προσπαθήσαμε να σκοτώσουμε τον πατέρα της? Ποιος ξέρει? Αύριο θα μιλήσει στο Βαλντεράμα. Θα προσπαθήσω να βρω τρόπο να συναντηθούμε. Να προσέχεις πολύ, γιαγιά. Αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει πολύ μίσος για μας. Πότε θα πεις την αλήθεια στην Ατάς? Περιμένω να αποκαλυφθεί ότι η Κρίσταλ περπατάει. Για να την ξεσκεπάσω μια και καλή. Η Κρίσταλ είναι παμπώνινη, Ερνέστο. Είναι πολύ έξυπνη και ίσως περάσει πολύς χρόνος μέχρι ο Ραούλ και η Λουτσία να αποδείξουν ότι περπατάει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνεις χρόνο. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Είναι ώρα η Κρίσταλ να πληρώσει για το κακό που έχει προξενήσει. Έχεις δίκιο. Θα μιλήσω στη Λουτσία. Σαν ψέμα μου φαίνεται που βλέπω, Λουτσία. Καλά. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, μαμά. Πες μου κάτι. Θα πας στη γιαγιά σου? Όχι. Δεν θέλω να πάω σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ύστερα από τι έγινε δεν θέλω να δω ούτε την Κρίσταλ ούτε το Ραούλ. Ναι. Ναι. Ο γιατρός Σαλαζάρ. Ναι, ποιος είναι? Ενρικέτα Κομπαρούμπια. Πώς είστε, κυρία Κομπαρούμπια? Τι θα θέλατε? Μήπως είστε άρρωστη? Όχι, όχι. Μία χαρά είμαι. Κάτι άλλο σας θέλω. Πείτε μου. Έμαθα ότι είστε φίλος με τον Αλεχάνδρο Βαλντεράμα. Ναι, πράγματι. Μπορείτε να του πείτε να έρθει στο σπίτι μου σε μία ώρα? Εντάξει, κυρία μου, θα του το πω. Χαίρετε. Παρακαλώ. Α, γεια σου, Κλαούντιο. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Τι? Στο σπίτι. Κλαούντιο, σε βέβαιος ότι θέλει να με δει? Εντάξει. Σκέφτηκες την πρότασή μου? Ποια πρόταση?
Να αναρκώσουμε τον Ραούλ και να τον κάνουμε να πιστέψει ότι κοιμηθήκατε μαζί, ύστερα να κάνεις τεχνητή γονιμοποίηση και να του φορτώσεις το παιδί. Αχ, μόλις όσα έγιναν δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ καθόλου. Μην ξεχνάς αυτό που σου είπα, είναι η καλύτερη ιδέα για να κρατήσεις τον Ραούλ. Κοίτα, αν τελικά αποδείξουν ότι περπατάς, θα φύγει από το σπίτι και δεν θα αφήσει τη Λουτσία να παντρευτεί το γιατρό. Θα σε χωρίσει και θα παντρευτεί εκείνη. Ποτέ. Ποτέ αυτό. Ωραία. Αν θες να το εμποδίσεις, κοίτα να κάνεις το παιδί. Μόνο έτσι θα καταφέρεις να τον κρατήσεις δίπλα σου. Έλα. Κάτσε, κάτσε. Περάστε. Συγγνώμη. Κυρία, μόλις τηλεφώνησε η Λουτσία και είπε ότι δεν θα γυρίσει απόψε. Χα, δεν είναι δυνατόν. Η Λουτσία πρέπει να γυρίσει. Τη θέλω εδώ, στο σπίτι, για να μπορώ να την επιβλέπω. Ναι, σίγουρα. Γιατί εκτός σπιτιού αυτή η ανόητη μπορεί να συναντήσει τον άντρα σας και να αρχίσουν τα χάδια, τα φιλιά, τις τρυφεράδες και όλα αυτά. Βούλωστο! Μην είσαι ανοησίες τώρα, σταμάτα! Εγώ σας ενημερώνω. Πρέπει να την κάνω να γυρίσει. Πάση θυσία, αυτή η άτιμη πρέπει να έρθει στο σπίτι απόψε το βράδυ. Σήκω, θα κάνουμε ένα μπανάκι τώρα, έτσι, ε! Έλα, σήκω τεμπελάκο, άντε! Θα ναι. Πας? Κάτσε εσύ, κάτσε! Τι κάνεις, Λουτσία? Κύριε Ερνέστο, περάστε! Ευχαριστώ. Ήρθα γιατί θέλω να σου πω κάτι. Ναι, καθίστε παρακαλώ. Α, από εδώ είναι η μαμά μου. Η μαμά μου, μαμά, ο κύριος Ερνέστο που παντρεύτηκε την Ατάσα. Α. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Παρομοίως. Λοιπόν, σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας, σαν στο σπίτι σας. Ευχαριστώ. Λουτσία, ήρθα γιατί δεν θέλω να περιμένω άλλο για να αποκαλύψω επιτέλους την πλεκτάνη της Κρίσταλ. Είναι πολύ έξυπνη για να αποκαλυφθεί μόνη της. Γι' αυτό άλλαξα γνώμη. Αποφάσισα λοιπόν να φανερώσω όλη την αλήθεια. Κάντε το. Δεν μπορώ να σας ζητάω να το κρύβετε. Εγώ όμως δεν μπορώ να την ξεσκεπάσω μπροστά σε όλους. Συνέβη κάτι? Αποφάσισα να μην ξαναγυρίσω στην έπαυλη. Για ποιο λόγο? Ύστερα από όλα όσα έγιναν και ύστερα από όσα ξέρω ότι πέρασε ο πατέρας μου από την κυρία Ενρικέτα, δεν μπορώ να ξαναπατήσω εκεί μέσα. Ωραία, έτσι είναι καλύτερα. Λοιπόν, απλώς ήθελα να σε ενημερώσω. Και πότε σκοπεύετε να τους τα πείτε? Σύντομα. Πολύ σύντομα. Καλημέρα, Μπαλμπίνα. Εσείς, κύριε Αλεχάνδρο, τι κάνετε εδώ πέρα? Η κυρία Ενρικέτα Κομπαρούμπια ήθελε να με δει. Πισκαρώνεις, Αλεχάνδρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας κατήγγειλε. Κάτι ετοιμάζει. Κάτι ετοιμάζει. Εμπρός. Κυρία Ενρικέτα, έχει έρθει ο Αλεχάνδρο Βαλντεράμ. Να περάσει. Κύριε Αλεχάνδρο. Εντάξει, Μπαλμπίνα. Συγγνώμη. Γεια σου, Ενρικέτα. Για κακή σου τύχη δεν είμαι φάντασμα. Όπως βλέπεις, είμαι ζωντανός. Ούτε εσύ, ούτε η Κρίσταλ μπορέσατε να με σκοτώσετε. Τα παιχνίδια της ζωής, αγαπητή Ενρικέτα. Βρίσκομαι μπροστά σου.
Αν και δεν περίμενες να με ξαναδεί ζωντανό. Ας μιλήσουμε χωρίς περιστροφές. Να μιλήσουμε. Ναι. Ποτέ δεν ζήτησα να μιλήσω μαζί σου. Εσύ με κάλεσες ή το ξέχασες αυτό? Πες μου τι σκέφτεσαι. Ποια είναι τα σχέδιά σου? Μου φαίνεται ύποπτο που δεν μας κατήγγειλες την αστυνομία. Πολύ καλό. Έχω την εντύπωση ότι η αγέροχη Ενρικέτα Κομπαρούμπια είναι λιγάκι ταραγμένη. Ή κάνω λάθος? Στο θέμα, Φαλτεράμα. Εντάξει, εντάξει. Θα σε κάνω να χαρείς. Θα σου πω τα σχέδιά μου, γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και επειδή θέλω να νιώσω ικανοποίηση βλέποντας το πρόσωπό σου ζωγραφισμένη την απόνοση. Μίλα λοιπόν. Ησύχασε, Ενρικέτα. Ηρέμησε. Μη χάνεις την έκφραση της μεγάλης κυρίας που προσποίησε ότι είσαι. Λοιπόν, για την ώρα δεν θέλω να σε στείλω στη φυλακή. Όχι, όχι, όχι. Θα ήταν πολύ λίγο και για σένα και για την αγαπημένη σου εγγονή που το δίχως άλλο κληρονόμησε όλη σου την κακία. Για σας τις δύο θέλω μια πιο παραδειγματική τιμωρία. Μια τιμωρία αντάξια της κακίας σας. Μη φοβάσαι, Ενρικέτα. Ηρέμησε. Ξέρεις καλά ότι δεν είμαι δολοφόνος σαν και εσάς. Αυτό που θέλω είναι να σας δω να ξεκουμπίσεστε από την έπαυλη και να παρακαλάτε γονατιστές την κόρη μου να σας συγχωρέσει, να την εκλιπαρείτε. Δεν βρίσκεις ότι είναι ωραίο τέλος για μια σπουδαία τραγωδία? Ποτέ. Ποτέ η εγγονή μου και εγώ δεν πρόκειται να γίνουμε κακομοίρες όπως είστε εσείς. Σκάσε! Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα ότι η κόρη μου η Λουτσία δεν είναι κακομοίρα. Η Λουτσία είναι κόρη μου. Είναι η ιδιοκτήτρια αυτού του σπιτιού. Και πολύ σύντομα θα γίνει πλούσια. Α, μάλιστα. Ξέρεις κάτι, είσαι αστείος. Υπολόγισε ότι δεν είχες ένα μακάβριο σχέδιο για μένα και την Κρίσταλ. Αλλά από ό,τι βλέπω είσαι φελής. Ποτέ δεν θα πάρεις πίσω όσα σου έκλεψε, γιατί δεν έχεις αποδείξεις, δεν έχεις αποδείξεις. Έτσι σε θέλω, Ενρικέτα. Να νιώθεις άτρωτη, για να νιώσεις ακόμη πιο οδυνηρό το χτύπημα. Ακούσε με καλά, Ενρικέτα. Θα σε καταστρέψω. Θα το δεις. Τι μου λες τώρα? Και όλα αυτά έγιναν σήμερα? Όπως σου τα λέω. Α, είναι πολύ ρομαντικό να μαλώνουν για χάρη σου. Όχι, Ροζίτα, δεν ήταν ρομαντικό. Πήρα μια τρομάρα. Αυτό που δεν μπορώ να πιστέψω είναι ότι εξαιτίας της γιαγιάς σου ο πατέρας σου πέρασε τόσα χρόνια στη φυλακή. Με τις γνωριμίες της τον καταδίκασαν άδικα και κατέστρεψε τη ζωή της μαμάς και τη δική του. Γι' αυτό και ο μπαμπάς θέλει τώρα εκδίκηση. Έχει απόλυτο δίκιο να θέλει να εκδικηθεί. Είναι αλήθεια όμως, δεν τον μπορώ τόσο μίσος. Άκου, Λουτσία, έχεις καταλάβει ότι αν ο πατέρας σου πάρει πίσω την περιουσία του, την έπαυλη, τα χρυσοχοΐα και όλα όσα έκλεψαν, θα γίνεις πολύ πλούσια. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρήμα. Το μόνο που θέλω είναι να ξεχάσω τον Ραούλ, να τον ξεχάσω για πάντα και να ζήσω με τον Κλαούντιο. Ούτε εσύ μπορείς να τον ξεχάσεις, ούτε ο Ραούλ. Μπορεί εσένα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη Λουτσία. Το ξέρω, Ραούλ, το ξέρω. Και η σκέψη ότι είναι με αυτό το γιατρουδάκο με τρελαίνει, θείε. Πρέπει να ηρεμήσεις, Ραούλ. Μα πώς να ηρεμήσω όταν περνάνε οι μέρες και νιώθω πως τη χάνω. Τη χάνω όλο και περισσότερο. Και η Κρίσταλ είναι τόσο ξεδιάντροπη που συνεχίζει να παριστάνει την ανάπηρη. Ως πότε, Ραούλ, αυτή η γυναίκα θα συνεχίσει να παίζει θέατρο? Δεν ξέρω. Αλλά στορκίζομαι ότι είναι φορές που θέλω να την αρπάξω και να την κάνω να ομολογήσει τα πάντα, θείε. Αλήθεια σου λέω. Να της φωνάξω κατάμουτρα να σταματήσει πια να παίζει αυτό το άθλιο θέατρο που παίζει. Λυπάμαι πάρα πολύ που στο λέω, Ραούλ. Αλλά αυτή η γυναίκα είναι σαν μια οχιά, με δυο κεφάλια. Χάνω τη γυναίκα που αγαπάω.
Η Μπαλμπίνα πριν από λίγο μου είπε ότι η Λουτσία δεν θα γυρίσει στην επαυλή. Είναι πολύ λογικό να μην γυρνάει ύστερα από εκείνο το σκάνδαλο στο θέατρο, Ραούλ. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορώ να τη βλέπω κάθε μέρα, θεία. Γι' αυτό δεν μπορώ να το αντέξω. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, 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 πρέπει να της μιλήσω. Ραούλ, άκουσε με. Τι νομίζεις ότι πρόκειται να συμβεί αν τη συναντήσεις με τον Κλαούντιο? Εύχομαι να τον συναντήσω για να του σπάσω το κεφάλι. Αν με φέρες εδώ για να σου πω τα σχέδιά μου, στα είπα ήδη, Ενρικέτα. Αν πάλι θέλεις να σου πω πώς θα τα υλοποιήσω, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να περιμένεις λίγο. Δεν σε φοβάμαι. Και όμως θα έπρεπε, Ενρικέτα. Θα έπρεπε να με φοβάσαι. Και μάλιστα πολύ. Το χτύπημα που σε περιμένει θα είναι τρομερό για τον εγωισμό σου. Άφησε τις απειλές. Δεν απειλώ, Ενρικέτα. Απλώς κάνω ό,τι λέω. Γι' αυτό να με φοβάσαι, Ενρικέτα. Να με φοβάσαι, γιατί έφτασε η ώρα σου. Φύγε! Φύγε! Σε λίγες μέρες εσύ και οι εγγονείς σου θα πληρώσετε για όλα. Στο υπόσχομαι. Εις το επανειδήν, κυρία μου. Σε μερικές μέρες θα υποκλίνεσαι εσύ μπροστά στην κόρη μου. Δείχνει σίγουρος για τον εαυτό του. Πώς θα τα καταφέρει, πώς. Γιατί ήρθες? Για να... Κοίτα, μην χρησιμοποιείς τώρα τα παιδιά μας για δικαιολογία. Όχι, για σένα ήρθα. Τι θέλεις πάλι? Έμαθα ότι δεν θα γυρίσεις στην έπαυλη. Θα ήθελα πολύ να μου πεις γιατί πήρες αυτή την απόφαση. Τι, στο απαγορεύει ο δικός σου μήπως? Άκου, ο Κλαούντιο δεν μου απαγορεύει τίποτα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, φύγε. Δεν θέλω να με ενοχλείς πια, Ραούλ. Όταν θέλεις να βλέπεις τα παιδιά, να τηλεφωνείς τη μαμά μου, εντάξει? Λουτσία, δεν θέλω να σε χάσω, κατάλαβε με. Ειδικά τώρα που η Κρίσταλ παριστάνει την ανάπηρη και το ξέρω. Κοίτα, ακόμα και αν τελικά ξεσκεπαστεί και φύγει από τη ζωή σου, τα έχω με τον Κλαούντιο και σύντομα θα παντρευτούμε. Καταλαβαίνεις? Το κατάλαβες? Όχι, όχι, όχι. Δεν θα τον παντρευτείς γιατί δεν τον αγαπάς. Δεν νομίζω ότι είσαι σε θέση να τα λες εσύ όλα αυτά. Παντρεύτηκες την Κρίσταλ χωρίς να την αγαπάς. Σε παρακαλώ, φύγε. Φύγε! Μόλις έφυγε ο Βαλτεράμα. Και τι σου είπε? Με απείλησε. Έχει αιμονή. Θέλει να μας καταστρέψει και τις δύο. Και πώς είπε ότι θα το πετύχει? Δεν είπε τίποτα. Όμως τον είδα σίγουρο. Αυτός ο άντρας είναι γεμάτος μίσος. Το κατάλαβα εκείνο το βράδυ στο θέατρο. Είναι ικανός για τα πάντα, γιαγιά. Σου είπε ότι θα μας στείλει φυλακή? Για την ώρα δεν τον ενδιαφέρει να μας στείλει στη φυλακή. Έχει άλλα σχέδια. Σχέδια πολύ μεγάλα. Έχω σαστήσει γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Δεν είναι δυνατόν η Λουτσία ξαφνικά να γίνει εκατομμυριούχος? Σωστά, θεία. Κοίτα, αυτή την ιστορία με τον πλούσιο μπαμπά που βγήκε από τη φυλακή για να εκδικηθεί, λες και είναι ο κόμις Μοντεκρίστο, μπορεί να την έβγαλε από το μυαλό της. Μην μιλάς έτσι. Η Λουτσία είναι φίλη μου και στενοχωριέμαι για όσα της συμβαίνουνε. Δεν σκαρφίστηκε καμία ιστορία. Ο πατέρας της ήταν πλούσιος και θα ξαναπάρει πίσω όλα όσα του έκλεψε η γιαγιά της Λουτσία. Η κυρία Ενρικέτα? Αυτή. Και όταν τα πάρει πίσω, η Λουτσία θα φύγει από τη γειτονιά και θα πάει να ζήσει με τη μαμά και τα παιδιά της στην έπαυλη, εκεί όπου στείλαμε την Κούνια. Και τα παιδιά της.
Το μόνο που μου αρέσει σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτή η ξεδιάντροπη τυφλή θα ξεκουμπιστεί από εδώ. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι κυνηγάει τον άντρα μου. Α, κάνεις λάθος. Η κυρία Έλενα δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Αλήθεια? Και πώς είσαι τόσο σίγουρη? Για την κυρία Έλενα, η μεγάλη αγάπη της είναι ο πατέρας της Λουτσία που ξαναγύρισε μετά από χρόνια. Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται περίεργα. Ξέραμε ότι η Έλενα ήταν χείρα, ότι ο άντρας της είχε πεθάνει και τώρα προκύπτει ότι ήταν φυλακή. Μόνο η Λουτσία θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Γιατί ο πατέρας της ήταν στη φυλακή εντελώς άδικα. Α, ναι! Όλοι αθώοι είναι, Ροζίτα! Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη βρωμιάρα, τη Λουτσία, να μεταμορφώνεται σε πλούσια, λες και είναι η Σταχτοπούτα. Να το δω και να μην το πιστέψω. Και επειδή δεν το βλέπω, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι απλώς είναι μια κακομοίρα και έτσι θα παραμείνει για μια ζωή. Γι' αυτό, αυτό στο υπογράφω. Θέλω να ξέρεις ότι έχω πολλά σχέδια για σένα, αγάπη μου. Πες τα μου, λοιπόν. Ναι. Πρώτα απ' όλα, όσο εγώ θα προσπαθώ να συνηθίσω τη νέα μου ζωή εκτός φυλακής, εσύ θα πρέπει να συναναστρέφεσαι με την υψηλή κοινωνία. Αυτή στην οποία ανήκει η άθλια, η Ενρικέτα. Να πηγαίνεις σε δεξιώσεις, σε γιορτές, σε εκδηλώσεις. Μπαμπά, ποιος θα με καλέσει εμένα σε δεξιώσεις? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Ο κύριος Εράνο ξέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα σε βοηθήσει να μπει σε αυτούς τους κύκλους. Εντάξει? Α, επίσης θα βρει ανθρώπους να σε διδάξουν. Να σε μεταμορφώσουν σε μια κομψή και σικατή κυρία. Και με τι λεφτά θα γίνουν όλα αυτά? Λοιπόν, για την ώρα θα αναλάβει εκείνος όλα τα έξοδα και μετά θα τα κανονίσω εγώ μαζί του. Παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν να αλλάξεις και εμφανισιακά αλλά και να βελτιώσεις το χαρακτήρα σου. Πρέπει να μάθεις να νιώθεις ισχυρή και περήφανη γυναίκα, ε? Για ποιο λόγο, ε? Για να εκδικηθείς όσους σε έβλαψαν. Θα πρέπει να γίνεις μια γυναίκα δυναμική. Αλεχάνδρο, δεν είναι έτσι η κόρη μας. Πρέπει να εκδικηθεί, Έλενα. Έτσι είναι το σωστό. Λουτσία. Λουτσία, θέλεις η γιαγιά σου και η Κρίσταλ να σε προσβάλλουν και εσύ να μην αντιδράς. Όχι, όχι, μπαμπά. Η αλήθεια είναι ότι... Ακόμη και ο Ραούλ που σε παράτησε για τα λεφτά θα μείνει άφωνος όταν σε δει να μεταμορφώνεσαι σε μια πανίσχυρη και δυναμική γυναίκα. Δεν ξέρω αν μπορώ να αλλάξω τόσο πολύ. Πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να τους εκδικηθείς όλους. Πες το μου. Πες το μου. Σκέφτηκα όλα αυτά που μου είπες και το αποφάσισα. Λοιπόν, βρες ναρκωτικό για να κοιμήσουμε τον Ραούλ. Να τον αρκώσω και την επόμενη μέρα να πιστέψει ότι κοιμηθήκαμε μαζί και ύστερα... Θα κάνεις τεχνητή γονιμοποίηση. Και θα πω στο Ραούλ ότι περιμένω το δικό του. Παιδί μου, σου τορκίζομαι πως ό,τι κάνω είναι για την ευτυχία σου. Έχε το εμπιστοσύνη. Κάντο. Εντάξει. Αφήνομαι στα χέρια σου, μπαμπά, για να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Θα σε βοηθήσω να εκδικηθείς και θα εκδικηθώ κι εγώ μαζί σου. Αγάπη μου, στορκίζομαι πως όταν πάρω πίσω την περιουσία μου, κανείς δεν θα σε ξαναπροσβάλλει. Κανείς. Θα είσαι πλούσια και ισχυρή. Τόσο ισχυρή που οι εχθροί σου θα πέφτουν στα πόδια σου. Αχ, μπαμπά, με τρομάζεις. Όχι, μην τρομάζεις. Δεν υπάρχει λόγος. Ο μπαμπάς ξέρει τι κάνει η Λουτσία. Μπορώ να τηλεφωνήσω, πρέπει να πάρω κάποιον. Ναι, αγάπη μου. Συγγνώμη. Ναι. Κύριε Σεράνο, εδώ Αλεχάνδρο Βαλτεράμα. Α, πώς είστε, κύριε Βαλτεράμα. Τι θα θέλατε? Σας πήρα γιατί χρειάζομαι μια δασκάλα για να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στην κόρη μου.
Α, ναι, φυσικά. Ακούστε, θα ήθελα να σας προτείνω να επιλέξετε μια δασκάλα για savoir vivre, για να διδάξει στη Λουτσία τρόπους καλής συμπεριφοράς, πώς να τρώει, πώς να περπατάει, πώς να ντύνεται. Και έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου, πολύ σύντομα η κόρη σας θα μεταμορφωθεί σε μια πριγκίπισσα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Σας ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς θέλω. Και μην ξεχνάτε ότι θα σας επιστρέψω όλα όσα ξοδέψετε μόλις πάρω πίσω την περιουσία μου. Ναι, το ξέρω. Μην ανησυχείτε για αυτά τα πράγματα, αγαπητέ. Αλήθεια, πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τα ιδιαίτερα μαθήματα οι καθηγητές για την κόρη μου τη Λουτσία? Από αύριο κιόλας αρχίζουμε. Α, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Τα λέμε. Λοιπόν, κορίτσι μου, από αύριο κιόλας θα γεννηθεί μια νέα Λουτσία. Ουφ! Λοιπόν, πότε πιστεύεις πως θα μπορέσεις να μου βρεις το ναρκωτικό που χρειάζομαι για να κοιμήσω το Ραούλ και να πιστέψεις ότι κάναμε έρωτα? Όποτε θέλεις, είναι πανεύκολο. Τέλεια. Α, και ύστερα θα σου πω πού να κάνεις την τεχνητή γονιμοποίηση. Η Λουτσία δεν θα με νικήσει. Ούτε ο χαμένος ο Αλεχάνδρο Βαλτεράμα. Έστω κι αν γύρισε από την κόλαση. Ο Αλεχάνδρο Βαλτεράμα? Αυτός δεν είναι που έφυγε με τη θεία σου την Έλενα? Αυτός ο άθλιος γύρισε. Και τώρα θέλει να πάρει πίσω την περιουσία που του πήρε η γιαγιά μου. Και θέλει να τη γράψει όλη σε αυτή τη βρωμιάρα τη Λουτσία. Καλό. Αυτό μας έλειπε τώρα. Η Λεωφοριατζού να γίνει κυρία της τάξης μας. Να το δω κι αυτό. Ήσουν άψογη, Λουτσία. Απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Τελικά δεν είμαι χαζή, ε? Όχι, φυσικά και δεν είσαι χαζή. Μαθαίνεις πολύ γρήγορα. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να εμπλουτίσουμε το λεξιλογιό σου. Εντάξει, θα βάλω τα δυνατά μου. Κι εγώ θα σε βοηθήσω. Είσαι πολύ συμπαθητική κοπέλα και πολύ έξυπνη. Το ξέρω τι μπορείς. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κι άλλο! Πρέπει να μελετήσεις, Λουτσία. Λουτσία, πιο δεξιά. Λουτσία, σε παρακαλώ. Θα μου πέσει ο χάρακας. Σε παρακαλώ, βάλε τα δυνατά σου. Έλα προς τα δω. Προσπάθησε. Έλα. Λοιπόν, ίσια τα χέρια. Η ώμη. Έτσι, είμαι καλά. Εντάξει. Λουτσία, θα το επαναλάβουμε. Άντε, πάμε. Ψηλά το κεφάλι. Έξω η ώμη. Έλα, στο ξανακάνουμε βήμα-βήμα. Κάθισε. Χαλαρά. Όχι, σε παρακαλώ, Λουτσία. Μη με κάνεις να χάνω το χρόνο μου. Σε παρακαλώ. Πάμε από την αρχή. 1, 2. Κάθισε. Σωστά.
Πάρα πολύ καλά. Ακριβώς έτσι πρέπει να κάθεσαι. Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Με πολύ χάρη, με κομψότητα και με πολύ στυλ. Ευχαριστώ. Σαν ένας ψηλό λιγνός κύκνος, έτσι, σαν κύκνος. Μπράβο, Λουτσία. Αλήθεια λέτε? Τα εμπέδωσες. Ο πατέρας σου είναι περήφανος για σένα. Αχ, Μανούλα, αυτό θέλω κι εγώ. Να είναι περήφανος για μένα. Μπράβο σου. Εισηγεία. Μια πρόποση. Εισηγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι αποτελεσματικό? Είναι τόσο δυνατό ναρκωτικό που κοιμίζει και άλογο ακόμα. Με αυτό το ναρκωτικό σε έχω στο χέρι, Ραούλ. Κύριε Σεράνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Μπαλμπίνα να πάρει τα χαρτιά που αποδεικνύουν ότι η Ενρικέτα Κομπαρούμπια με έκλεψε. Θεωρώ ότι αρκεί να κάνουμε ένα τηλεφώνημα σε αυτή την κυρία. Ναι, Αλεχάνδρο. Περιμένει τις οδηγίες μας για να προχωρήσει. Τέλεια. Πολύ καλά. Και ύστερα από όλα αυτά θα διοργανώσω μια μεγαλειώδη γιορτή όπου θα έρθει η αφρόκρεμα της κοινωνίας μας. Θα παρευρεθεί η υψηλή κοινωνία. Θέλω να έρθουν και οι Κομπαρούμπια. Σε παρακαλώ, κύριε δικηγόρε, να σταλούν ειδικές προσκλήσεις. Τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή τη γιορτή, κύριε Βαλτεράμα? Θα είναι πολύ σπουδαία νύχτα. Γιατί θα είναι η νύχτα που θα αρχίσει η εκδίκησή μου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Η κόρη μου θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την Ενρικέτα και την Κρίσταλα. Ακόμα και ο Ραούλ θα είναι εκεί. Στη γιορτή η Λουτσία θα είναι πανέμορφη. Και σας τορκίζομαι ότι θα τους κάνει να τρέμουν. Σας τορκίζομαι. Λουτσία, ατίθασε η καρδιά μου. Πάνε 3 εβδομάδες που δεν έχω νέα σου. Αγάπη μου, ανεκπλήρωτε ερωτά μου. Φτερό στον άνεμο αγάπη μοιάζει. Τα ρίρα 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 ρα. Μπετάνια. Μάλιστα, κυρία. Η Μπαλμπίνα. Αυτή η τεμπέλα θα είναι κλεισμένη στο δωμάτιό της και θα βλέπει τηλεόραση. Καλώς. Σε παρακαλώ, φτιάξε έναν καφέ στον κύριο Ραούλ και να τον πας στο γραφείο. Ζήτησε καφέ? Εσύ φτιάξ τον και τέλος. Μέσα στον καφέ ρίξε το περιεχόμενο αυτού του φιαλίδι. Τι είναι αυτό? Γιατί πρέπει να κάνεις τόσες ερωτήσεις, μου λες? Εσύ απλώς υπάκουσέ με και μην μπεις κουβέντα γι' αυτό σε κανέναν. Και μην ανησυχείς. Εγώ θα σε ξεπληρώσω πολύ καλά για τις υπηρεσίες σου.
παγίδα έχει ήδη στηθεί. Η Μπετάνια θα πάει τον καφέ με το υπνοτικό στο Ραούλ. Είσαι απολύτως σίγουρη ότι μπορείς να εμπιστευτείς αυτή την υπηρέτρια? Θα της δώσω ένα μεγάλο ποσό και θα της χαρίσω και κάποια κοσμήματα που δεν φοράω πια. Η Μπετάνια είναι μια μπατήρο, ικανή να πουλήσει την ψυχή της στο διάβολο. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Και μετά? Λοιπόν, πρώτα θα με πας στο δωμάτιό μου. Μετά θα πεις στο Ραούλ ότι θέλω να τον δω. Και όταν αρχίζει να νιστάζει, θα είναι ήδη στο δωμάτιό μου και δεν θα φύγει από εκεί μέχρι αύριο που θα ξυπνήσει γυμνός δίπλα μου. Κατάλαβα. Με συγχωρείς. Εμπρός λοιπόν, προχώρα. Αχ, Θεέ μου, είσαι πολύ βαριά. Περάστε. Συγγνώμη, Ραούλ. Μα δεν σου ζήτησα καφέ. Το ξέρω καλέ, αλλά σου τον έφτιαξα με πολύ φιλική αγάπη. Κοίτα, από τότε που παντρεύτηκε στην πλούσια την Κρίσταλ, με κοιτάς με υπεροπτικό ύφος. Μην ξεχνάς ότι είμαστε από την ίδια γειτονιά, αγόρι μου. Άντε πιες το καφεδάκι, μην μου τον περιφρονείς. Είναι πικρός. Δεν του έβαλα πολύ ζάχαρη για να μην παχύνεις, γιατί αν χάσεις αυτό το κορμί που έχεις, δεν θα έχεις τόσες γυναίκες στα πόδια σου. Mm. Καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν ξέρω τι είχε αυτό το φιαλίδιο που μου έδωσε η κυρία Κρίσταλ, αλλά δεν θα είναι κάτι καλό για αυτό το βλάκα, τον υπερόπτη. Πήγα την Κρίσταλ στο δωμάτιό της. Σε περιμένει επάνω. Θέλει να σου μιλήσει. Περάστε. Ο Λεωνέλ μου είπε ότι θες να μου μιλήσεις. Έλα, κάθισε εδώ. Είσαι πολύ απόμακρος μαζί μου εδώ και μερικές εβδομάδες. Συγκεκριμένα από τη βραδιά του θεάτρου. Ευτυχώς, γιατί έτσι δεν τσακωνόμαστε. Εσένα σου αρέσει συνέχεια να μιλάς για το θέμα της Λουτσία. Αχ, εντάξει αγάπη μου. Δεν πρόκειται να σε βασανίσω άλλο με τις αμφιβολίες και τη ζήλια μου. Όμως κάθε μέρα φοβάμαι πολύ μη χάσω την αγάπη σου. Κρίσταλ. Την αγάπη μου δεν την είχες ποτέ. Μακάρι να μπορούσες να μ' αγαπήσεις, έστω και το 1/4 πόσο σ' αγαπάω εγώ. Ξέρεις κάτι, καλύτερα να φύγω γιατί θα τσακωθούμε πάλι νομίζω. Όχι αγάπη μου, όχι, μη φύγεις. Μη φύγεις τόσο γρήγορα, δώσε μου λίγο από το χρόνο σου αγάπη μου. Παρόλο που δεν μ' αγαπάς, εμένα μου αρέσει να είσαι κοντά μου. Μου κάνει καλό η συντροφιά σου, μωρό μου. Νονά, ο Ραφαέλ δεν θα φάει μαζί μας? Όχι, ο αδελφός σου είναι σαγαμένος. Από τότε που τον άφησε η Μαριαλένα, το έχει ρίξει το ποτό για τα καλά. Τις νύχτες γυρνάει μεθυσμένος. Δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε? Του μίλησα πολλές φορές, αγάπη μου, αλλά δεν μ' ακούει. Ποιος να το φανταζόταν ότι αυτός και η Μαριαλένα θα κατέληγαν έτσι? Η μοίρα μας κάνει ό,τι θέλει αυτή και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Το λες για σένα ή το λες για αυτούς? Για αυτούς, για μένα, για σένα, για τον μπαμπά, για όλους. Με τον καιρό κατάλαβα ότι είναι μάταιο να προσπαθείς να ξεφύγεις από τη μοίρα σου. Καλύτερα να το πάρεις απόφαση. Κι εγώ το πήρα ήδη. Δηλαδή,
Κατάλαβες ότι Ραούλ και εσύ δεν μπορείτε να είστε μαζί? Ναι, μαμά. Ναι, το κατάλαβα. Πηγαίνω στο δωμάτιό μου γιατί νιστάζω πολύ. Όχι, δεν μπορώ να σηκωθώ. Αγάπη μου, έλα, δεν χρειάζεται να φύγεις. Μπορείς να μείνεις εδώ. Κοιμήσου μαζί μου, μωρό μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Όχι, 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 Κρυστάρ, όχι. Αχ, ναι, Ραούλ, έλα, έλα, αγάπη μου. Έλα, έλα. Ραούλ, 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 μ' ακούς? Αγάπη μου, μ' ακούς? Δεν έχεις ιδέα πόσο μεγάλη έκπληξη σε περιμένει αύριο, Αντρούλη. Αγάπη μου, θα φάμε πρωινό? Όχι, ίσα που προλαβαίνω να πάω για τη θεραπεία μου. Ερνέστο, έχουν περάσει πολλές εβδομάδες και δεν έχεις πει τίποτα ακόμη στην Ατάσα. Τι έγινε, άλλαξες γνώμη? Όχι, καθόλου δεν άλλαξα γνώμη. Όμως μόλις τώρα με τη βοήθεια του ψυχολόγου μπόρεσα να οργανώσω τις σκέψεις μου και τη ζωή μου. Και σε τι συμπέρασμα έφτασες? Τώρα περισσότερο από ποτέ θα πω στην Ατάσα όλη την αλήθεια. Θα καταστρέψω την Κρίστα. Τι κάνω στο κρεβάτι σου? Γιατί κοιμήθηκα εδώ? Αχ, αγάπη μου, χθες ήσουν τόσο απίστευτα τρυφερός μαζί μου. Δηλαδή, τρυφερός δεν είναι η σωστή λέξη. Αποφάσισες να μου κάνεις το χατήρι και έμεινες μαζί μου, μωρό μου. Ήσουν τόσο παθιασμένος. Όταν μου έκανες έρωτα, με έκανες να νιώσω την πιο ποθητή γυναίκα στον κόσμο. Στάσου, εσύ κι εγώ κάναμε έρωτα. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Αγάπη μου, ήσουν απίστευτα, απίστευτα παθιασμένος. Με φύλαγες, αγάπη μου. Τα χάδια σου με έκαναν να αγγίξω τον ουρανό. Αγάπησες με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Ποτέ δεν με είχες κάνει δική σου έτσι, αγάπη μου. Μα εγώ δεν το θυμάμαι. Αχ, έλα, σε παρακαλώ, Ραούλ. Δεν το πιστεύω ότι τώρα κάνεις ότι δεν το θυμάσαι.
Αγάπη μου. Λοιπόν, έπεσε στην παγίδα. Για πείτε μου λοιπόν, πώς πάνε τα μαθήματα της κόρης σας? Καλά, πολύ καλά κύριε Σεράνο, πολύ καλά. Οι καθηγητές που βρήκατε στην κόρη μου είναι εξαιρετικοί. Α, πραγματικά χαίρομαι. Κύριε Σεράνο. Παρακαλώ, προτιμώ με το όνομά μου. Εκτός από τη σχέση δικηγόρου πελάτη που έχουμε, είμαστε και φίλοι. Ναι, 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 έτσι είναι, Λεοπόλδε. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αν είναι έτσι, και εσύ θα με λες Αλεχάνδρος. Εντάξει, συμφωνώ. Λοιπόν, πώς πάει αυτό το θέμα του πάρτι? Λοιπόν, όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Σήμερα, μάλιστα, θα παραδοθούν και οι πρώτες προσκλήσεις. Περάστε. Κυρία, μόλις ήρθε αυτή η πρόσκληση για την οικογένεια. Συγγνώμη. Και πότε είναι το πάρτι? Σε 15 μέρες, αγάπη μου. Κόρη μου, θα είναι η πρώτη σου επαφή με την καλή κοινωνία. Και ξέρω ότι θα τα πας μια χαρά. Και ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι και η Κομπαρούμπια και ο Ραούλ Ερνάντες. Γεια σου, γιατρέ. Με θυμάσαι εμένα? Ναι, βέβαια. Είσαι γειτόνισσα της Λουτσία. Πάρα πολύ σωστά. Κοίτα, κυκλοφορούν φήμες ότι η σχέση σου με τη Λουτσία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι προφανές ότι η Λουτσία, αγάπη μου, είναι πανέξυπνη. Μπορώ να μάθω γιατί το λες αυτό? Α, γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλος ο κόσμος στη γειτονιά ξέρει ότι έχει ένα παρελθόν. Και ότι ψάχνει να βρει άντρα σαν τρελή για να λύσει τα προβλήματά της και να αναλάβει τα μυξιάρικά της. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Και πώς είναι, αγάπη μου? Γιατί είσαι μεγάλο και λεπούρι. Για να καταλάβεις, είσαι πολύ ωραίος. Έχεις φοβερό επάγγελμα και είσαι τρελός για αυτήν, όπως και για τα πιτσιρίκια της. Γι' αυτό θα ήταν πραγματικά τρελή η Λουτσία αν σε άφηνε. Και αυτή είναι μεγάλη τυχοδιώκτρια. Ρούμπι, η Λουτσία δεν είναι τυχοδιώκτρια και εγώ την αγαπάω και η αγάπη μου είναι αληθινή. Και τα δίδυμά της τα αγαπώ σαν να ήταν δικά μου παιδιά. Η Λουτσία είναι καλή κοπέλα. Καλή κοπέλα, σε παρακαλώ. Αυτή θα σε παντρευτεί χωρίς να σε αγαπάει, μόνο και μόνο γιατί χρειάζεται έναν άντρα να λύσει τα προβλήματά της. Έναν θετό πατέρα για τα παιδιά της. Αυτή δεν αξίζει τίποτα. Είναι μια ανήπαντρη μητέρα. Κοίτα, Ρούμπι, πρόσβαλες αρκετά τη Λουτσία, οκ? Εγώ ξέρω καλά τη ζωή της και αν είναι ανήπαντρη μητέρα είναι επειδή δόθηκε από αγάπη. Γιατί πίστεψε τα λόγια ενός αλήτη που δεν την παντρεύτηκε. Ενώ εσύ, εσύ δίνεσαι σε όλους τους άντρες για τα λεφτά. Γιατί είσαι μια γυναίκα πρόστιχη. Εγώ? Ναι, εσύ. Ξέχασες ότι ζούμε στην ίδια γειτονιά. Η ζωή σου είναι κοινό μυστικό, όλα μαθαίνονται. Γι' αυτό σε συμβουλεύω πριν ξαναμιλήσεις για τη Λουτσία να κοιταχθείς στον καθρέφτη. Δεν φτάνει στη Λουτσία ούτε στο δαχτυλάκι της. Μα... Ηλίθια, γιατρέ! Ξυπασμένε! Κοίτα, κι αν δεν ξέρεις τι σημαίνουν οι λέξεις ηλίθιος και ξυπασμένος, ψάξε να βρεις κάποιον στη γειτονιά για να σου τις εξηγήσει. Ηλίθιε! Κτίνος! Τι είπες, θα είναι και ο Ραούλ σε αυτό το πάρτι? Μα φυσικά θα είναι. Τον θέλω και αυτόν εκεί. Όλους, παιδί μου, όλους όσους σου έκαναν κακό, πρέπει να τους εκδικηθούμε. Όχι, εγώ δεν θα έρθω σε αυτό το πάρτι.
Μπετάνια. Μπορείτε και περπατάτε. Γιατί μπήκες χωρίς να χτυπήσεις? Χτύπησα την πόρτα, αλλά κάνατε μπάνιο και δεν μ' ακούσατε. Είδα άδεια την καρέκλα, αλλά σκέφτηκα ότι θα σας πήγε ο άντρας σας στον τζακούζι. Μπετάνια, πρόσεχε καλά. Μην μπει σε κανέναν ότι μπορώ να περπατήσω. Μην τολμήσεις να με προδώσεις, γιατί θα σου κόψω τη γλώσσα. Κυρία, σας τορκίζομαι, δεν θα το πω. Το ελπίζω. Για το δικό σου το καλό, το ελπίζω. Τα μόνα άτομα σε αυτό το σπίτι που ξέρουν το μυστικό μου είναι η γιαγιά μου, ο Λεωνέλ και τώρα εσύ. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να μάθουν ότι περπατάω. Και περισσότερο από όλους βέβαια ο Ραούλ. Όχι, φυσικά κυρία. Αν το ήξερε θα σας εγκατέλειπε σε 2 λεπτά για να τρέξει στην αγκαλιά της βρωμιάρας. Βούλωστο. Κυρία, είστε εξαιρετική ηθοποιός. Ο χώρος του κινηματογράφου δυστυχώς σας έχασε. Παίζετε το ρόλο της παράλυτης εξαιρετικά καλά. Από πότε περπατάτε? Μεν ήμουν ποτέ παράλυτη. Α, είστε απίστευτοι. Μην ανησυχείτε, θα είμαι πολύ διακριτική. Το καλό που σου θέλω. Αχ, κυρία, εγώ πάντα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά ντρεπόμουν να σας το ζητήσω. Όμως, κοιτάξτε εδώ. Σήκω αμέσως από την καρέκλα. Μην είσαι ξεδιάντροπη. Συγγνώμη, κυρία, με συγχωρείτε. Και μέχρι πότε σκοπεύετε να το παίζετε ανάπηρη? Όσο καιρό μπορώ. Ή μέχρι το άλλο μου σχέδιο πετύχει το σκοπό του. Και ποιο είναι το άλλο σχέδιο? Πάρε. Αυτό είναι για σένα. Για τη χάρη που μου έκανες χθες. Τι εκπληκτικό! Υπέροχα, εκπληκτικό! Αν συνεχίσεις να φυλάς τα μυστικά μου και να συνεργάζεσαι μαζί μου, θα σου δώσω κι άλλα πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ είμαι η καλύτερη συνεργός σας, κυρία μου!